coach, ένα παιχνίδι. Μιλήσαμε για score NBA, μιλήσαμε για εμφανίσεις NBA από συγκεκριμένους καθοσφαιριστές. Πραγματικά απολαυστικό, αλλά φαντάζομαι από την πλευρά του προπονητή υπήρχαν πολλές ατέλειες στις άμυνες. Ναι, το πρώτο ημίχρονο ειδικά υπήρχαν ατέλειες. Εντάξει, και οι ανόρθωση είχαν βάλει τα πίστευτα το πρώτο ημίχρονο. Αυτό που κρατάμε είναι η εμφάνιση του δεύτερου ημίχρονου. Είχαμε τα θεματάκια μας τα εσωτερικά με τη διαχείριση του pointer, ώστε να παίζει λίγο, να κρατιέται, επειδή ακόμη δεν έχει φτάσει στο 100% της αποκατάστασης του, και είμαστε νομίζω σε πολύ καλό δρόμο και θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η ομάδα νομίζω στη συνέχεια. Ήταν η πρώτη φορά που συνδυάστηκαν οι τρεις αυτοί ξένοι με την προσθήκη του Γκρίφιν και την αλλαγή του Μακί. Νομίζω ότι η χημεία είναι κάτι που ψάχνετε στα βοήλα από το ξεκίνημα της χρονιάς και αρχίζετε να το βλέπετε στο παρκέ σιγά σιγά, τουλάχιστον στην επίθεση φάνηκε σε αρκετά κομμάτια του παιχνιδιού. Φάνηκε, αλλά σας λέω ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης, πολλά περιθώριο βελτίωσης. Στο οργανωτικό τομέα θέλουμε τον Γκρίφιν να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες και αυτό είναι κάτι που θα μας βελτιώσει ακόμη περισσότερο και νομίζω η συνέχεια θα, και εγώ αναμένω να τη δω πολύ καλύτερη. Ξέρω ότι οι προπονητές δεν τους αρέσει να συζητούν για τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα άλλων παιχνιδιών, αλλά αυτή θα της ΑΕΚ σας φέρνει κοντά μαζί στην βαθμολογία, στην ισοβαθμία κάτω λόγω των δύο ητών. Είναι στόχος αυτή η πρώτη θέση, είναι σημαντικό να κλείσει την αγωνιστική αυτή περίοδο στο πλεονέκτημα έδρας. Ναι, θέλουμε το πλεονέκτημα έδρας. Κακόν του κεφαγιού μας που δεν κερδίσαμε την ΑΕΚ στο away παιχνίδι και ήταν ένα παιχνίδι με πολύ κακή εμφάνιση που είχαμε κάνει εκεί. Εμείς οπωσδήποτε θέλουμε το πλεονέκτημα έδρας, γιατί έχουμε έναν κόσμο φανταστικό. Έχουμε έναν κόσμο ο οποίος αγαπά και λατρεύει αυτή την ομάδα. Και θεωρώ ότι στα playoffs θα είναι τόσο δυναμικός ο παλμός που θα δώσουν της ομάδας. Οπότε θα είναι όθηση για μας για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια στην ομάδα του. Ευχαριστώ πολύ. Αυτός ήταν ο coach Αργυρούς. Είδαμε και τον coach Χρυσαλά. Ένα παιχνίδι που θύμισε λίγο την άλλη άκρη του Ατλαντικού.